Γεια σας κύριε Δόντου, τι κάνετε. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Χαίρομαι που σας βλέπω, το Μανώλη είχα πολύ και πολλά χρόνια να τον δω. Εμείς μπορούμε να πολλά, Γιάννη. Έξι δεν είναι πολλά, έξι χρόνια. Απλώς περνάει πολύ ο χρόνος. Και έχουμε, εμείς είμαστε και παλιοί Μανώλη μου και γι' αυτό. Αλλά είναι, χαίρομαι που βρίσκομαι ανάμεσά σας και αυτά είναι τα μεγάλα θέματα που πλέον θα μας απασχολούν, και πολιτικά. Έχουμε και μια καλημέρα στον κύριο Γαβρίλο. Συγγνώμη, ο Γιώργος Γαβρίλος από τον ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Για την εορτή σας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Τον γιορτάζουμε σήμερα εδώ πέρα. Χαίρομαι που. Που τώρα πια έχει λίγο αποδεσμευτεί και ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει χειροπορία για γιορτές, για εκκλησίες. Χαρά μου είναι αυτό. Όχι, έτσι πρέπει. Δεν νομίζω, νομίζω ότι οι χριστιανοί Ορθόδοξοι είμαστε οι περισσότεροι, η συντηρητική πλειοψηφία των Ελλήνων. Αν είσαι κοντά στην κοινωνία, είσαι και έτσι κοντά στην κοινωνία. Ακριβώς. Λοιπόν, γιατί λέγατε, αυτά τα σοβαρά θέματα. Αυτά είναι τα σοβαρά. Αν έχετε διαπιστώσει. Οι μεγάλες ιδεολογικές διαφορές δεν είναι όπως ήταν παλιότερα τα οικονομικά ζητήματα. Η αναδιανομή του εισοδήματος και όλα αυτά που ήταν παλιότερα. Τώρα είναι, και αυτό είναι κάτι που με προβληματίζει σοβαρά, είναι το πολιτικά ορθών που είπατε προηγουμένως, είναι ο γάμος των ομοφυλοφίλων, είναι η εγκληματικότητα των νέων ανθρώπων, η βία που υπάρχει στην κοινωνία συνολικά, είναι το μεγάλο πρόβλημα. Είναι τα τροχαία δυστυχήματα. Βέβαια. Πολύ μεγάλο πρόβλημα και το κυκλοφοριακό. Αυτά έχουν δυστυχώς και πολιτική διάσταση εκ των πραγμάτων. Σήμερα ξεκινήσαμε να μιλάμε για δύο τροχαία, ένα θανατηφόρο και με δύο παιδιά τραυματίες από το Σαββατοκύριακο. Και σήμερα το πρωί μόνο είχαμε τέσσερα τροχαία. Και εκ των οποίων ένα θανατηφόρο με ένα νέο. Σκοτώθηκε. Με ένα νέο από τη Θεσσαλονίκη. Εγώ βλέπω το γιο μου που όταν βγαίνει τα βράδια να. Πήγαινε μαζί με τους φίλους του να διασκεδάσει. Έχω αγωνία που αν θα γυρίσει. Όπως όλα. Και δεν είναι να φταίει εκείνος όταν οδηγεί. Κάποιος άλλος θα φταίει που θα σε σκοτώσει. Σωστό. Σωστό. Γιατί εσύ μπορεί να προσέχεις. Ναι. Ο άλλος που κυκλοφορεί στον δρόμο. Εκεί είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Εγώ είμαι υπέρ και των αυστηρότερων ποινών, κυρίως χρηματικών, σε ό,τι αφορά την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη. Μου λένε, με παίρνουν άνθρωποι, μου λένε 700 ευρώ έχει φτάσει η παραβίαση κόκκινη. Ναι, παραπάνω. Και όχι μόνο. Κανονικά έτσι πρέπει. Και διοικητικά πρόστιμα μεγαλύτερα. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνεις να περνάς όλη την Αθήνα με κόκκινο μια μισή ώρα να σπάς όλα τα κόκκινα και να μην σου παίρνει το δίπλωμα εφόρου ζωή. Αυτό δεν πρέπει. Πρέπει να εκπαιδευτούμε διαφορετικά ως κοινωνία και να επιβάλλουμε περισσότερα. Για να μπορούν τα παιδιά όταν. Και όταν από την δηλαδή ακριβώς. Έχεις ένα αυτοκίνητο και βάζεις ένα παιδί μέσα στο αυτοκίνητο και του φοράς τη ζώνη. Εγώ πάλι με το Γιάννη θα θυμηθώ το γιο μου. Καμιά φορά που την ξεχνάω, μπαμπά ζώνη. Και ήταν 7 χρόνων. Από πίσω έλεγε μπαμπά ζώνη. Αυτό είναι και αυτό το ακούω. Πρέπει να μάθουμε διαφορετικά, αλλά όλοι μας. Γιατί όλοι μας είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στον συναδελφό. Πολλά πράγματα πρέπει να μάθουμε διαφορετικά. Αυτό είναι το κακό και απαξιώσαμε πάρα πολλά πράγματα. Αυτό που ζούσαμε. Και χρειάζονται και σε κάποια σημεία και αυστηρές ποινές, κύριε Κολοκυθά. Πώς να το κάνουμε. Δεν είναι δυνατόν. Γι' αυτό φέρνουμε και την αλλαγή στον ποινικό κώδικα, στον οποίο υπάρχουν αντιδράσεις και πρέπει να ζούμε και τις αντιδράσεις που υπάρχουν. Πρέπει να συζητήσουμε. Κύριε, αλλά χρειάζεται αυστηρότερη. Κύριε Λοβέρδο, είδατε τι λέμε. Χρειάζεται πρόληψη, χρειάζεται παιδεία. Αυτά είναι τα ζητήματα. Και μια καταστολή, όχι μετά, κανένας εγκληματίας δεν σκέφτεται πώς η φυλακή θα φάει. Το θέμα είναι να μην προβαίνει σε τέτοιες παραβατικές πράξεις. Είστε μαζί σε αυτό όμως, στον ποινικό κώδικα, γιατί σίγουρα αυτό που έρχεται ασφαλώς έχει αντιδράσει όλος ο κόσμος, ο νομικός, γιατί δεν ξέρουμε και ποια επιτροπή έχει καθίσει και έχει συζητήσει αυτούς τους κώδικες που παρουσιάζονται. Πάντα ξέραμε, υπήρχε μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή, ετοίμαζα τους κώδικες σε βάθος χρόνου. Υπήρχε ένας διάλογος. Αυτή τη στιγμή μας έρχονται κάποιες αλλαγές στον ποινικό κώδικα χωρίς να γνωρίζουμε ποιος τους έχει επεξεργαστεί. Ασφαλώς για μας γι' αυτό θέλει μια συζήτηση. Έχουμε πει και στο Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας και η Ένωση Δικαστών. Πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση. Κύριε Γαβρίλο, τόσα χρόνια ακούμε ότι χρειαζόμαστε παιδεία. Χρόνια τώρα. Και όχι μόνο το ακούμε, αλλά το λέμε κιόλας. Εγώ ήμουν και. Νομίζω και λύση, ότι δεν είναι η εποχή... τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που θέλει να μας φέρει. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Αν το πάτε όχι, εκεί, παιδί, κύριε. Όχι. Παιδεία στο. Γενικά στο πώς θα αντιμετωπίσουμε τις ποινές, χρειάζεται να έχουμε παιδεία, να έχουμε παιδεία εσωτερική. Όχι. Τώρα όμως θα πρέπει να αρχίσει η εποχή και να λέμε να τιμωρηθεί και κάποιος, έτσι. Διότι μπαίνανε και βγαίνανε. Αυστηροποίηση ποινών χρειάζεται. Οι ποινές είναι μια χαρά. Να εκτελούνται οι ποινές. Να εκτείονται οι ποινές. Να εφαρμόζονται οι νόμοι. Όπως είχε πει ο Ροήδης, ο μόνος νόμος που πρέπει να εφαρμόζονται είναι ο νόμος. Μεγάλη υπόθεση. Αλλά όλες οι μελέτες έχουν δείξει ότι κάθε πολιτεία πρέπει να εστιάζει στην πρόληψη. Αυτό είναι το βασικό. Ναι.
αν εστιάσουμε εκεί, θα έχουμε λιγότερους εγκληματίες, είτε καταδικαστούν και εκτίσουν μια ποινή 3-5 ετών. Το θέμα είναι ότι θα έχουμε λιγότερους εγκληματίες. Και τα δύο. Γιατί η εγκληματικότητα και τα τελευταία χρόνια έχει φουντώσει. Θέλετε η φτωχοποίηση της κοινωνίας. Θέλετε το ξένο έγκλημα που έρχεται στη χώρα. Είναι ανοιχτά τα σύνορα. Το είχαμε αφήσει το δεύτερο. Το θέμα της έκτησης των ποινών είχε πάει στην άκρη. Υπάρχει μεγάλη ανοχή στη βία. Φτάσαμε να έχουμε μια κοινωνία που έχει εθιστεί στη βία. Και αυτό που βλέπουμε καθημερινά με τις συμμορίες ανηλίκων, το βλέπαμε πριν από μερικά χρόνια σε ταινίες αμερικάνικες και λέγαμε είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στην Αμερική, έχουν έρθει στην Ελλάδα πια. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύπλοκο, δεν είναι απλό, είναι περίπλοκο ζήτημα που δεν έχει εύκολες απαντήσεις. Ναι. Και δεν το συζητάμε όσο θα έπρεπε. Πρέπει να ξεκινήσουμε όμως από τις αιτίες. Αυτό λέμε εμείς. Πρέπει να ξεκινήσουμε από τις αιτίες. Όσο ξεκινάμε από εκεί, δεν τελειώνουμε ποτέ. Δεν τελειώνει ποτέ. Δηλαδή, σας το λέω, εγώ ήμουν από τους πρώτους που το έλεγα αυτό. Για να θεραπεύσεις μια ασθένεια, πρέπει να κάνεις πρώτα μια διάγνωση. Συμφωνώ. Αλλά πρέπει όμως να καταλάβεις και τι έχει αυτή η ασθένεια. Μπροστά μας έχουμε τώρα μη κρατικά και πολλά άλλα νομοσχέδια τα οποία μάλλον θα φέρετε. Αυτή, όπως είπαμε, ο ποινικός κώδικας. Γιατί περιμένετε και το 24, γιατί θα κλείσουμε τώρα. Η αλλαγή στους ποινικούς κώδικες είναι ένα πολύ σοβαρό. Πολύ σοβαρό νομοσχέδιο που θα έρθει στο επόμενο διάστημα. Είναι τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, τα οποία επαναλαμβάνω δεν πρόκειται περί ιδιωτικών πανεπιστημίων με την έννοια που εγώ θα το ήθελα. Εγώ θα ήθελα την αναθεώρηση του άρθρου 16, ώστε να επιτρεπούν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και του πολιτισμένου κόσμου. Αρκεί να μην είναι η εκφοβή που λέγαμε. Έτσι. Αυτό που γίνεται με το νομοσχέδιο αυτό είναι ένα πρώτο βήμα. Προς σωστή κατεύθυνση, δεν αρκεί κατά τη γνώμη μου. Θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση του συντάγματος, αλλά δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τις απαραίτητες ψήφους των 180 για να το κάνει. Αλλά αυτό που γίνεται με το νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση είναι μια καινοτομία, ασφαλώς είναι μια καινοτομία, αφορά όμως αποκλειστικά και μόνο παραρτήματα ξένων εγνωσμένης αξίας πανεπιστημίων, όπως είναι το Yale ή το Columbia, το οποίο θα έρθουν στην Ελλάδα. Αυτή είναι η επιδίωξή μας. Να έρθουν το Yale και το Columbia στην Ελλάδα. Ήδη το Columbia έχει ξεκινήσει. Μην κάνουμε τα όνειρά μας τόσο εύκολα. Όχι, υπάρχουν ήδη συνεργασίες. Συνεργασίες και με τα ελληνικά πανεπιστήμια. Με το ΕΚΠΑ θα έχει τη δυνατότητα να έχει κοινά προγράμματα με το ΕΚΠΑ, το Αθηναϊκό Πανεπιστήμιο, το οποίο είναι και από τα καλύτερα πανευρωπαϊκά, ιδιαίτερα ορισμένες σχολές όπως είναι η νομική και η ιατρική, είναι αξιολογότατες σχολές. Εμείς θέλουμε να ενισχύσουμε το πανεπιστήμιο. Όχι να το αποδυναμώσουμε. Εκεί είναι ένα λάθος που γίνεται από το ΣΥΡΙΖΑ. Αποδυναμώνεται τα δημόσια πανεπιστήμια με αυτόν τον τρόπο. Κοιτάξτε, κύριε Αναγνωστάκη, αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια παραβίαση κατάφορη του συντάγματος. Και αν θέλετε και μια ιστορική παρερμήνευση. Τόσα χρόνια συζητάμε αν θα πρέπει να αλλάξει το άρθρο 16 και ξαφνικά, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, έρχονται τα μη κερδοσκοπικά τάχα πανεπιστήμια. Ας μην γελιόμαστε. Μιλάμε για ιδιωτικά πανεπιστήμια και αν θέλετε επίπεδου κολεγίων για μας. Τα καλά ισχυρά πανεπιστήμια του πλανήτη μπορούν και τώρα να κάνουν συνεργασίες με τα ελληνικά πανεπιστήμια σε επίπεδο μεταπτυχιακών αλλά και προπτυχιακών. Ισχύει αυτή τη στιγμή. Τι συζητάμε, ουσιαστικά συζητάμε και από ό,τι ακούγεται και στην αγορά, τα δύο ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου να κάνουν εδώ παραρτήματα. Εμείς φοβούμαστε ότι θα έχουμε μία υποβάθμιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Μάλιστα. Εμείς θέλουμε να πέσουν πόροι στο Δημόσιο Πανεπιστημίο. Υπάρχει πολύ καλό εκπαιδευτικό προσωπικό, υπάρχουν περγαμηνές, εχέγγυα, ότι θα έχουμε υψηλού επίπεδου παιδεία και εκπαίδευση τριτοβάθμια, αν ενισχυθούν περαιτέρω τα δημόσια πανεπιστήμια. Ξέρετε τι με φοβίζει και απαντώ στο ερώτημά σας. Αλλά πρέπει να κλείσουμε λίγο σύντομα. Αλλού τα ιδιωτικά πανεπιστήμια έχουν 3 χρόνια σχολές, εκπαίδευση. Αν κάνουμε το ίδιο και στην Ελλάδα, δεν μιλάμε για αναβάθμιση, μιλάμε για υποβάθμιση. Θα μοιράζουν απλά και μόνο πτυχία. Για πρώτη φορά ο προϋπολογισμός μετά από χρόνια έχει αύξηση για τα κολλήγια. Έχουμε και το Γενάρη. Μανώλη, χρόνια σου πολλά και πάλι χρόνια πολλά, Γιάννη μου. Να είστε καλά, καλή επιτυχία και στην υπόλοιπη.